όπου ο αντιπρόεδρος της Βουλής και προεδρεύων της χθεσινής συζήτησης, ο κ. Κακλαμάνης, αρνήθηκε να παραλάβει της προχθεσινής συζήτησης. Ναι, αρνήθηκε να παραλάβει τα έγγραφα από τον κ. Λοβέρδο, διότι καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη. Καλησπέρα σας. Διότι όπως και εσείς χαρακτηριστικά είπατε και μάλιστα σας είδαμε ιδιαίτερως ενοχλημένο, ότι είναι κάτι που δεν συνάδει με την κοινοβουλευτική διαδικασία, αν μη τι άλλο, έτσι, σωστά το καταλάβαμε. Καταρχήν, όπως είδατε από τα στιγμιότυπα της χθεσινής συνεδρίασης, τα έγγραφα δεν κατετέθησαν ποτέ στα πρακτικά της Βουλής. Εμένα γύρισε να τα καταθέσει ο κύριος Λοβέρδος και μου είπε με δική μου ευθύνη, γιατί άκουσα σε συνέντευξή του που είπε ότι κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής. Όχι, είπε ότι δεν τα κατέθεσε. Όχι, στα όχι εσείς, όχι εσείς, για τον κύριο Λοβέρδο. Ο κύριος Λοβέρδος, σας λέω, ναι, τι είπε. Είπε ότι δεν τα κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής, προκειμένου να απαντήσει δηλαδή στην έγκληση που του γίνεται ότι διακίνησε απόρριτα έγγραφα. Είπε ότι δεν τα κατέθεσε στα πρακτικά, τα κατέθεσε στη Βουλή ακριβώς για να αποφευθεί αυτό. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι εκ του κανονισμού της Βουλής δεν προβλέπεται καν σε κανένα άρθρο καμία διαδικασία που ο εκάστοτε προεδρεύων μπορεί να παραλαμβάνει από τον οποιοδήποτε βουλευτή απόρριτα έγγραφα. Το δεύτερον είναι ότι οφείλω να πω ότι εγώ εκείνη τη στιγμή δεν είχα πρόχειρο τον νόμο και το άρθρο της ποινικής δικονομίας, αλλά και το άρθρο σχετικού νόμου για την προφύλαξη εγγράφων εθνικής ασφαλείας. Αλλά μου ήρθε ξαφνικά στο μυαλό, κυρία Κρυβοπούλου, ένα περιστατικό δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν, νομίζω ο κύριος Πάγκαλος ήταν υπουργός εξωτερικών, που παρέπεμψε συνάδελφό σας στον εισαγγελέα, γιατί τόλμησε να δημοσιεύσει σε κάποια εφημερίδα απόρριτο έγγραφο. Για κατασκοπία κιόλας. Ακριβώς, για κατασκοπία. Ναι. Βεβαίως, καθ' υπερβολή, ναι, της παιδό να το πω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και εκείνη τη στιγμή πλέον αντελήφθηκα ότι έπρεπε να προστατεύσω και τον εαυτό μου, αλλά κυρίως το κύρος του κοινοβουλίου. Γι' αυτό δεν έκανα την τυπική παραλαβή. Τυπική παραλαβή σημαίνει ότι μονογράφω εγώ τα έγγραφα αυτά, αλλά έκανα μία παραλαβή δημόσια ενώπιον των συναδέλφων μου στην Ολομέλεια. Τα έβαλα σε ένα φάκελο, τον έκλεισα, τον μονόγραψα. Και μέσω της Γενικής Διευθύντριας τον έστειλα στον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος ορθώς κατά την άποψή μου τον έκλεισε εκεί που τον έκλεισε, στο θησαυροφυλάκιο της Βουλής. Χθες τον έφερε στην διάσκεψη των Προέδρων, τον άνοιξε ή διαπίστωσε ότι πράγματι υπήρχαν σφραγίδες απόρριτο απάνω και σε όλα τα έγγραφα. Ήταν τρία διαφορετικά, τα περιέγραψε εξάλλου ο κύριος Λοβέρδος σε ό,τι αφορά τουλάχιστον ας πούμε τις επικεφαλίδες. Και μάλιστα ο κύριος Βούτσης εχθές, κάτι που δεν έχει βγει προς τα έξω, δεν είχαν όλα την ίδια διαβάθμιση. Άλλο είχε διαβάθμιση 1 και άλλο είχε διαβάθμιση 5. Η διαβάθμιση 5, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι αυστηρά απόρριτο έγγραφο. Όσο μεγαλώνει η διαβάθμιση, δηλαδή, είναι και βαρύτερη η λέξη απόρριτο. Εξού ενδεχομένως και αυτό που είπε ο κύριος Καμένος, εκ των υστέρων βεβαίως και αυτός, που είπε άλλο θα το αποχαρακτηρίσει αυτός και άλλα θα τα αποχαρακτηρίσει, αν τα αποχαρακτηρίσει, ο εισαγγελέας. Βεβαίως εδώ το πρώτο ερώτημα που έπρεπε να μπει, αυτά σε ό,τι αφορά τη διαδικασία. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έκανα τίποτα το ιδιαίτερο. Απλά και θυμήθηκα ότι από το 90 που είμαι μέσα σε αυτή τη Βουλή δεν γνωρίζω να έχει ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό. Δηλαδή σε μια άσχετη συνεδρίαση το θέμα δεν ήταν ούτε καν σχετικό με το αρμόδιο Υπουργείο. Άλλη συνεδρίαση είχαμε χθες για τον ισολογισμό και απολογισμό του προϋπολογισμού του έτους 2015. Αυτό ήταν το θέμα της συνεδρίασης. Yeah. Καμία σχέση με τους Σαουδάραδες, τους εξοπλισμούς και τα απόρριτα έγγραφα. Yeah. Επομένως θυμήθηκα ότι ουδέποτε είχε ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα. Τον κανονισμό μετά από τόσα χρόνια τολμώ να πω ότι αν όχι 100% σε ένα ποσοστό 80% τον ξέρω απ' έξω πια τα άρθρα του κτλ. Θυμήθηκα ότι δεν υπήρχε τέτοια διαδικασία. Για μένα το σοβαρότερο όμως από όλων, βεβαίως είδα ότι τώρα κινήθηκε και αυτή η διαδικασία σήμερα, είναι πώς διέρευσαν αυτά τα έγγραφα. Αυτό είναι που πρέπει να απασχολήσει όλους μας. Ακριβώς. Είναι ένα άλλο θέμα που... Ένα άλλο θέμα, βεβαίως άλλο θέμα, δίκιο έχετε, αλλά το πώς διέρευσαν έχει σημασία. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Το ένα άλλο δεν σημαίνει υποδέστερο. Όχι. Επίσης συζητούσαμε χθες, κύριε Κακλαμάνη, δεν σας κρύβω. Και να ευχαριστήσω, γιατί έμαθα ότι σας έκανε και σωστό ρεπορτάζ
Και καλά λόγια είπε για μένα, τον Κώστα τον Κωνσταντόπουλο, τον κοινοβουλευτικό συντάκτη της δημόσιας τηλεόρασης. Είπε τι συνέβη ο Κώστας, μετέφερε το ρεπορτάζ και μετέφερε και τα εύσημα που πήρατε και από τον κύριο Βούτση, αλλά και από τον κύριο Τσιάρα της Νέας Δημοκρατίας χθες στη διάσκεψη των Προέδρων. Ήταν ομόφωνη η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων χθες ως προς το χειρισμό, δηλαδή δεν υπήρξε διαφωνία από πουθενά. Ναι, που αυτό ενισχύει περαιτέρω τη στάση σας, δηλαδή, και ότι ήταν η ορθή. Εκείνο που αναρωτιόμαστε και εμείς θες, κύριε Κακλαμάνη, δεν σας κρύβω, από την εμπειρία που έχουμε όλοι από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ κατά καιρούς, σε αυτές τις περιπτώσεις αναρωτιέται κανείς γιατί δεν έκανε τη συνήθη διαδικασία που ορίζει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, δηλαδή αίτηση κατάθεσης εγγράφων. Και πόσο μάλλον ένας πολιτικός όπως ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος γνωρίζει και τα περί. Είναι ο ίδιος νομικός, ας πούμε, και εντάξει, γνώστης. Νομίζω ότι αυτό την αίτηση κατάθεσης εγγράφων δεν θα μπορούσε να την κάνει, γιατί υποτίθεται τα απόρριτα έγγραφα δεν ξέρεις ότι υπάρχουν. Όταν κάνεις αίτηση κατάθεσης εγγράφου, ζητάς συγκεκριμένα πράγματα να σου καταθέσουν. Εντάξει, μας κλείσατε αυτά, μια απορία που είχαμε. Μπορεί να μην. Όπως αν με ρωτούσατε εμένα, δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Άρα, τι αίτηση κατάθεσης εγγράφων να έκανα. Εκείνο που εγώ θα έκανα στη θέση του ήταν ότι θα ζήταγα από τον κύριο Βούτση μια έκτακτη σύλληψη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικών και άμυνας και εκεί η παρουσία του αρμόδιου υπουργού, που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός, θα μπορούσα να του τα παραδώσω του υπουργού με το αίτημά μου, αφού τα δει, να πάνε στην αίθουσα 162. Και άκουσα την επίκλησή του, αλλά ξέρετε, είναι άλλο προσωπικά δεδομένα που σε μια εξεταστική επιτροπή τα πάμε εκεί και πάει ο βουλευτής επί τόπου και τα βλέπει και δεν μπορεί ούτε να τα φωτοτυπήσει. Και άλλο βέβαια έγγραφα που αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να δοθούν βεβαίως και εξηγήσεις. Ως προς το σκέλος αυτό, νομίζω έχει δίκιο η Νέα Δημοκρατία που τη ζητάει. Αλλά αυτά θα τα δούμε τη Δευτέρα. Τώρα, η κίνηση που έκανε ο κύριος Καμένος να ανακοινώσει ο ίδιος ότι αποχαρακτηρίζει ο ίδιος τα απόρριτα αυτά έγγραφα. Νομίζω βιάστηκε, κυρία Κρυβοπούλου. Γιατί το λέτε? Νομίζω βιάστηκε, διότι από τη στιγμή που κάνει ΕΔΕ, από τη στιγμή που παρακάτω στην ίδια του δήλωση, όπως είδατε, είπε, μάλιστα είναι λίγο προσεκτική η δήλωση, είπε αυτά που δει ή αυτά που ο εισαγγελέας θα επιτρέψει. Μήπως θα έπρεπε πρώτα να δούμε τι θα επιτρέψει και τι δεν θα επιτρέψει ο εισαγγελέας. Εκτός, είναι κάτι που πιθανότατα, εγώ σίγουρα δεν το ξέρω, ενδεχομένως και εσείς, είναι ειδικά θέματα αυτά, ότι εάν είναι διαβαθμισμένο με το νούμερο 1 ένα απόρριτο έγγραφο, αυτό εκ του κανονισμού του αρμόδιου Υπουργείου να έχει δικαίωμα ο Υπουργός, δηλαδή να μην σπεύσω να τον αδικήσω, να το αποχαρακτηρίσει μόνος του. Και όπως και να έχει, πάντως θα είναι προς χρήση μόνον από τους αρμόδιους βουλευτές της αρμόδιας επιτροπής. Ναι, της επιτροπής, ναι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, διότι υπήρξε και μια παρεξήγηση από το πρωί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται και μια ευρύτερη σύγχυση. Όχι, είναι τα μέλη. Καλά, στην ουσία, βέβαια, μέσω των βουλευτών που είπατε, κυρία Κρυβοπούλου, αυτό είναι το τυπικό. Τα κόμματα όλα λαμβάνουν γνώση, έτσι. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά πείτε μας, κύριε Κακλαμάνη, δεν είναι με προσωπική ευθύνη του κάθε βουλευτή το να λάβει γνώση τέτοιων απορρίτων εγγράφων? Σε ό,τι αφορά δηλαδή και το ενδεχόμενο διαρροής, φιλορροήματος και όλο αυτό. Βεβαίως, έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Διότι ξέρετε, ένα απόρριτο έγγραφο που διακινείται, πείτε, κυρία Κρυβοπούλου, ότι εγώ τα είχα παραλάβει. Ναι. Έτσι. Και την επόμενη μέρα θα πήγαινα στη διάσκεψη των Προέδρων. Mm-hmm. Και βλέπαμε ξαφνικά όλη την Κυριακή σε μια κυριακάτικη εφημερίδα ένα από αυτά τα έγγραφα. Πώς εγώ θα μπορούσα να γίνω πιστικός και να βεβαιώσω ότι δεν σας το έδωσα εγώ, ότι να δεν το διέρευσα από εσάς? Γι' αυτό σας είπα, ήταν και θέμα αυτοπροστασίας μου. Ναι, ναι, σαφές. Πάντως, να συμπληρώσω, κύριε Κακλαμάνη. Δεν ξέρω, βεβαίως, όπως δεν ξέρουμε, ούτε εσείς ξέρετε ασφαλώς. Πώς διέρευσε. Όχι πώς διέρευσε, αλλά και τι περιλαμβάνουν αυτά τα διαβαθμισμένα έγγραφα. Ωστόσο, υπάρχουν δημοσιεύματα συγκεκριμένα το προηγούμενο διάστημα, όχι μακρό διάστημα, του τελευταίου 15-20 ημερών για την ακρίβεια, όπου αφήνεται να διαφανεί ότι υπάρχουν πληροφορίες που φωτογραφίζουν λεπτούς χειρισμούς και επικίνδυνα, θα έλεγα, ζητήματα. Υπάρχει κάποιος εισαγγελέας στην προκειμένη περίπτωση που θα ελέγξει, αφού δει πλέον το περιεχόμενο των εγγράφων, εάν διέρευσαν με κάποιο τρόπο και διασφαλίστηκε, έτσι για να πετάξουμε και λίγο την μπάλα στην εξέδρα?
Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι θέμα καθαρά που με ρωτάτε. Τυπικά νομίζω από τους νόμους που υπάρχουν, το άρθρο δηλαδή του ποινικού κώδικα και το νόμο περί διασφάλισης εγγράφων εθνικής ασφάλειας. Εξάλλου νομίζω ότι όχι τυχαία το επικαλέστηκε τον εισαγγελέα ο κύριος Καμένος. Ναι, πιθανότατα θα μπορούσε αυτεπαγγέλτος να κάνει τον έλεγχο τον οποίο λέτε. Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που είπατε. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι, Φωφή, τον κύριο Καρκινάλη? Θέλω να ρωτήσω για τη Δευτέρα, για τη διαδικασία της Δευτέρας. Ναι, επειδή σας άκουσα, μάλλον με ενημέρωσαν από το γραφείο μου, δεν σας άκουσα, ήμουν καθοδόν στο αυτοκίνητο. Εάν το είπατε έτσι, επειδή δεν σας άκουσα, δεν μπορεί να γίνει η γενικευμένη συζήτηση του στυλ εκτός ημερεσία σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη, είναι η γενική επίκαιρης επερώτησης, στην οποία όμως με τον υπάρχοντα αναθεωρημένο κανονισμό, εκτός από τους επερωτώντες βουλευτές, τον υπουργό που απαντά, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων, εάν και εφόσον το επιθυμούν, εκεί είναι ότι δεν ήταν υποχρεωτική η παρουσία του κυρίου Τσίπρα ή του κυρίου Μητσοτάκη, εάν θέλουν μπορούν για συγκεκριμένο χρόνο, αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στα 10-15 λεπτά, να πάρουν το λόγο και οι αρχηγοί των κομμάτων. Όχι όμως με τη διαδικασία που γίνεται εκτός ημερεσίας σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Εσείς λοιπόν, για να μείνουμε στη Δευτέρα, θεωρείτε από την εμπειρία που έχετε, έτσι όπως εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία, από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα, τη Δευτέρα θα φτάσει στο διατάφτα, δηλαδή θα ανοιχθεί η ταμπακέρα ή έχει γίνει μια μάχη εντυπώσεων και θα μείνει εκεί? Και από τη μία και από την άλλη πλευρά εννοώ. Κύριε Γιωτάκη, δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση. Φοβάμαι όμως, κάνω μια εκτίμηση, και ελπίζω, όχι ελπίζω, εύχομαι να πέσω έξω στο 100% της εκτίμησής μου που σας κάνω σήμερα, ότι θα υπάρχει ένας πρώτος κύκλος που θα συζητήσουμε για το επίμαχον θέμα και θα ακούσουμε τις δύο πλευρές του λόφου, αυτή της κυβέρνησης δια του κυρίου Καμένου και της αντιπολίτευσης δια της Νέας Δημοκρατίας, και θα υπάρχει και ένας δεύτερος γύρος εφόσον έρθουν οι αρχηγοί των κομμάτων, που μόνο για το συγκεκριμένο θέμα δεν θα μιλήσουμε, αλλά θα μιλήσουμε για άλλα θέματα. Ο κύριος Τσίπρας θα έρθει, έτσι το έχει δηλώσει αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξέρω τι θα κάνει. Νομίζω ότι το πιθανότερο, χωρίς να μπορώ να σας το πω με τα βεβαιότητας, γιατί δεν έχω τέτοια ενημέρωση από το γραφείο του, αλλά εκτιμώ ότι θα είναι εκεί. Εγώ θέλω να μείνουμε σε αυτά που συνέβησαν χθες και που προκαλούν και σήμερα και εξακολουθούν να προκαλούν την πολιτική θύελλα. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον πρόεδρο της Βουλής, αλλά σας αφορά εν μέρη, θα έλεγα, κύριε Κακλαμάνη, ότι προσπαθεί να κουκουλώσει, ότι φημώνει το είδαμε από χθες το βράδυ από αντιδράσεις και από τη Νέα Δημοκρατία και από φύλλα προσκύμενα προς την αντιπολίτευση μέσα, να εγκαλούν τον κύριο Βούτση και το Προεδρείο της Βουλής ότι προσπαθεί να φημώσει τον Ανδρέα Λοβέρδο και να μπλοκάρει τη διαδικασία αποκάλυψης. Έχετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, καταρχήν, επειδή πρόλαβα και είδα τις ανακοινώσεις, είναι προσωπικά για τον πρόεδρο της Βουλής. Ναι, εντάξει, είναι αυτή τη στιγμή ο κύριος Νίκος Βούτσης, άρα απευθύνεται στον κύριο Νίκο Βούτση. Εγώ απλά υπενθυμίσω, χωρίς κανένα σχόλιο, την ομόφωνη απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, ακόμη και από το κόμμα του κυρίου Λοβέρδου, που εκπροσωπεί το εκεί από τον κύριο Γκέρολου, δεν διαφώνησε κανείς για τη διαδικασία που αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται μέσω της μόνιμης ειδικής επιτροπής εξοπλισμών ή άμυνας να υπάρξει πρόσβαση. Μη σπέβδουμε δηλαδή να λέμε αυτό. Γι' αυτό εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις είμαι φιδωλός στους χαρακτηρισμούς. Ναι, εγώ απίθυνα σε εσάς το ερώτημα, διότι από εσάς ξεκίνησε. Λόγω της άρνησής σας, δηλαδή, μέσω της άρνησής σας. Εσείς ανοίξατε το θέμα. Εσείς ανοίξατε τον ασκό του Εόλου. Τελικά είναι πολύ σοβαρό κάτι τέτοιο. Μπορεί και να τον έκλεισα τον ασκό του Εόλου. Μπορεί και να τον κλείσατε. Σίγουρα σφραγίσατε τον φάκελο. Σωστά, μπορεί και να τον κλείσατε. Διότι όπως είπατε και πριν, αν υπήρχε οποιαδήποτε διαρροή. Βεβαίως. Ποιος δεν θα. Διότι αυτός, παραδείγματος χάρη, που διέρευσε τα έγγραφα και φτάσανε, μπορούσαν να είχαν φτάσει στα χέρια τα δικά μου. Ναι. Έφτασαν στα χέρια του συναδέλφου μου, του κυρίου Λοβέρδου. Ξέρετε εσείς να μου πείτε σε πόσους άλλους μπορεί να τα έχει δώσει? Όχι.
Επομένως, δεν το ξέρουμε, κανείς δεν το ξέρει. Γι' αυτό είπα, μάλλον έκλεισα τον ασκό του Αιώλου. Ναι, από αυτή την άποψη, ναι. Το κάνατε μόνο γι' αυτό, ή επειδή είναι. Και, όχι, και, ήταν δεν ξέρω και μια μπορεί... διαδικασία που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό. Άρα είναι ατόπιμα έτσι κι αλλιώς, κύριε Κακλαμάνη. Εγώ στη θα διαβάθμιση ήμουν, για να μιλήσουμε με εκτός κανονισμού, εάν τα παραλάμβανα. Μάλιστα. Άρα είναι σοβαρό το ατόπιμα, όπως και να έχει δηλαδή, no. μας λέτε. Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί στα. Όχι, ποτέ. Εγώ από το 90 τουλάχιστον. Πριν το 90 δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά από το 90 μέχρι τώρα, μέσω αυτής της διαδικασίας, ναι. δεν μπορώ να θυμηθώ παρόμοιο περιστατικό. Δίνετε κάποια εξήγηση ως έμπειρος γιατί έγιναν όλα αυτά με τον τρόπο που έγιναν? Έχετε κάποια εξήγηση? Εντάξει, θα μου επιτρέψετε να μην απαντήσω στο ερώτημα σας. Το διατυπώσω διαφορετικά, κύριε Κακλαμάνη. Έχετε τεράστια εμπειρία βουλευτική, πολιτική, υπουργική και λοιπά. Είναι τεράστιο το βιογραφικό σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε αυτό που συμβαίνει με επίκεντρο τους εξοπλισμούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με απόρριτα έγγραφα και το ρόλο που έχουν παίξει διάφοροι ή δεν έχουν παίξει, αν έχει ξανάρθει έχει ξανασυμβεί όχι μόνο στη Βουλή, στην πολιτική σκηνή, δηλαδή την ώρα που γίνεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πάντα ήταν προστατευμένο ακόμα και για περιπτώσεις οι οποίες ήταν ύποπτες, και για λόγους ασφαλείας, και για λόγους ασφαλείας. Αυτό που γίνεται τώρα, θυμάστε να έχει ξανασυμβεί? Στην αρμόδια επιτροπή δεν είχα υπάρξει μέλος ποτέ, παρότι είμαι 25 χρόνια, όπως λέτε, στο Κοινοβούλιο. Αλλά θα σας απαντήσω με μια πολύ γνωστή ρίση ενός μεγάλου πολιτικού, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται. Μάλιστα. Νομίζω ότι το κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε έρχεται γάντι και δεν είμαι αυτό που σας είπα. Έχετε δίκιο. Τώρα αναφερθήκατε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και με βάζετε σε ένα πειρασμό, κύριε Κακλαμάνη, να φύγουμε λίγο από το τρέχον, διότι είχαμε πρόσφατα. Να γυρίσουμε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Όχι, όχι. Με βάζετε στον πειρασμό όμως να σας ρωτήσω, να σας ζητήσω ένα σχόλιο, αν θέλετε, για τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Γιώργου Παπανδρέου σε βάρος του Κώστα Καραμαλή του νεότερου και όλα αυτά τα οποία είδαμε το τελευταίο διάστημα. Κυρία Κρυβοπούλου, ακούστε. Εγώ, ξέρετε, είμαι αριθμομνήμων και θυμάμαι. Αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω δεν κάνω λάθος, ήτανε 17 Οκτωβρίου του 2009. Μόλις είχαν γίνει οι εκλογές και η κυβέρνηση του κυρίου Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου παρουσίαζε τις προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή. Ναι. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι του είχε πει τότε, ανταπαντώντας, γιατί δεν τυπικά ήταν ακόμα αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, ο Κώστας Καραμαλής. Αυτά είναι γραμμένα στα πρακτικά της Βουλής. Μπορεί να ανατρέξει κανείς και να τα βρει. Έτσι σας λέω και την ημερομηνία, κατά 99% αν πέφτω έξω καμία μέρα. 17 Οκτωβρίου του 2009. Προς το τέλος. Του λέει, σας ζητώ, κύριε Πρόεδρε, να αθετήσετε τις προεκλογικές σας υποσχέσεις. Και εμείς τουλάχιστον ως υποσχέσεις παροχολογίας εννοούσε, έτσι. Ναι, ναι. Και εμείς του λέει, τουλάχιστον ως αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο δεν σας εγκαλούμε γι' αυτό αν το κάνετε, αλλά θα έρθουμε και θα σταθούμε δίπλα σας, γιατί κρίνω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον του τόπου. 12 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους του 2009 και οι τρεις, θα το θυμάστε, δίνει την περίφημη συνέντευξη στο Ζάπιο, όπου εξαγγέλει τις παροχές με τα κοινωνικά επιδόματα. Η Ελλάδα μέχρι εκείνη τη στιγμή, υπενθυμίζω, είχε ανεργία 7,5%, αυτό που λέει το αμφισβητεί κανείς, το παραδέχεται ακόμα και ο κύριος Τσίπρας σήμερα, και τα σπρέτ, κύριε Καψιόχα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στις 150-200 μονάδες. Εκεί ανάμεσα, 180 κάτι. 180, ωραία. Επομένως, εάν δεν είχε γίνει παραχολογία εκείνη και εάν δεν είχε πει το μεγάλο ναι στη διάσωση των τραπεζών, κάτι που ο περιβόητος κύριος Ντάισεργλου στη δύση της καριέρας του ενθυμήθηκε ότι η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε για να σωθούν οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες και γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε, ο κύριος Παπανδρέου δεν θα είχε λόγο να πάει στο Καστελόριζο και να βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του εκεί που την έβαλε και έβαλε την Ελλάδα στη μεγάλη περιπέτεια. Είτε το θέλει, είτε δεν το θέλει, προσωπική άποψη εκφράζω, κυρία Κρυβοπούλου, δεν εκφράζω
πιθανώς να είναι η ίδια η άποψη. Αλλά εγώ την άποψή μου σας λέω σήμερα, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, το όνομά του είναι συνώνυμο με τη μεγαλύτερη πολιτική προδοσία που έγινε στον τόπο αυτόν. Προδοσία. Από εκείνη τη στιγμή άνοιξαν οι ασκοί του αιώλου για την περιπέτεια της χώρας. Και αυτό ο ελληνικός λαός, εκείνος μπορεί να θέλει τη δικαίωσή του. Μπορεί να λέει ότι βάζει όρους. Δεν ξέρω αν μπορεί να βάζει όρους όμως ένας πολιτικός αρχηγός που κατεβαίνει σε εθνικές εκλογές το 2015 με νέο κόμμα το οποίο φτιάχνει και παίρνει ποσοστό εις άξιο με αυτό που πήρε ο κύριος Ραγκούσης στις ακομματικές εκλογές, 2,5%. Κύριε Κακλαμάνη, στην ομιλία στην οποία αναφερθήκατε εσείς πριν στις 17 Οκτωβρίου του 2009 στη Βουλή, ο κύριος Καραμαλής είχε αναφερθεί και στο ύψος του ελλείμματος? Στο ύψος του ελλείμματος δεν είχε αναφερθεί, γιατί δεν είχε έρθει ακόμα ο περιβόητος κύριος Γεωργίου για να πει τους αριθμούς που έφερε. Και κυρία Γιωτάκη, ευχαριστώ που μου το λέτε, γιατί έχω σηκώσει τη σημαία εγώ εναντίον του κυρίου Γεωργίου και δεν θα την υποστήλω. Σας το λέω δημόσια, μέχρι την πλήρη δικαίωση της ιστορίας αυτής. Θα σας πω λοιπόν και στους τρεις, κύριε Καψιόκα, εσείς ως οικονομικός συντάκτης, μπορείτε αυτά τα στοιχεία να πάτε και τώρα να τα βρείτε στο Υπουργείο Υγείας, για να καταλάβετε το τι έγινε με την εποχή. Εκείνη. Εγώ όταν πήγα στο Υπουργείο Υγείας Μάρτιο του 2004 βρήκα χρέη των νοσοκομείων προς τρίτους 2,4 δις ευρώ από τον προκάτοχό μου. Έπεισα την κυβέρνησή μου και κυρίως τον Κώστα Καραμαλή να πιέσει τον Γιώργο τον Αλογοσκούφη και να μου δώσει τα λεφτά αυτά να ξεχρεώσω τα νοσοκομεία, διότι οι προμηθευτές με απειλούσαν ότι ούτε γάζες και σύρικες δεν θα έδιναν. Σας ερωτώ λοιπόν, το χρέος αυτό των 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε υπουργείο που εγώ διεύθυνα, και αυτό το ξέρω ο ίδιος, δεν το διάβασα από τα άρθρα του κυρίου Καψιώτη στη Real που έγραφε, πού έπρεπε να γραφτεί, την περίοδο της κυβέρνησης που το δημιούργησε ή την περίοδο της κυβέρνησης που βρέθηκε ένας πρωθυπουργός που το αποπλήρωσε? Θέλετε να πάμε για τυπικούς λόγους να εγγραφόταν τη δεύτερη περίοδο? Οκ. Δεν ήταν όμως δανεισμό που έκανε η κυβέρνηση Καραμαλή, γιατί αυτή δημιούργησε ελλείμματα. Ήταν δανεισμό που έκανε για να ξεπληρώσει τους προηγούμενους για να υπάρχουν νοσοκομεία. Πάντως ο κύριος Προβόπουλος τότε νομίζω είχε αναφερθεί στο ύψος του ελλείμματος. Ναι, για την, πάντως δεν το είχε για πάει το μήνα εκεί που συζητάμε. Το είχε πάει, ναι. Είναι αλήθεια αυτό που λέει, δεν το είχε πάει εκεί που το πάει. Μιλούσε για ένα διψήφιο αόριστα. Για ένα διψήφιο νούμερο αόριστα, χωρίς να μιλάει ούτε για 12 ούτε για 15. Στις συνάντησεις που είχαν κάνει αμέσως μετά τις εκλογές. Πάντως τώρα, πραγματικά αφήστε, ανοίξαμε τον ασκότε όλοι. Για τραπεζίτες, γιατί νομίζω η φιλοξενία σας φτάνει στο τέλος. Θα σας υπενθυμίσω, σας το είχα πει πέρσι που με ξαναφιλοξενήσατε σε αυτή την εκπομπή. Στην αίθουσα σύνταξης, ναι. Σας είχα υπενθυμίσει 2 Μαΐου 1998, όταν δεν ψήφισα τη δημιουργία της ΟΝΕ και του ευρώ, όταν ήμουν ευρωβουλευτής. Έριξα λευκό. Δεν είπα όχι, γιατί όχι ψήφισαν όσοι ήταν εναντίον της Ευρώπης. Εγώ δεν είμαι εναντίον της Ευρώπης. Είχα γράψει τότε ένα άρθρο για να δικαιολογήσω την ψήφο μου. Και ο τίτλος ήταν «Η κοινωνική Ευρώπη πέθανε αποσοποιητικά, ζήτω η Ευρώπη των τραπεζιτών». Τότε ολόκληρος ο τύπος, ολόκληρος ο τύπος, ακόμα και ο κοντρέο αριστερός, έπεσαν να με φάνε. Ναι, από Λεπέν της Ελλάδος με είπανε, ακροδεξιό με είπανε, εθνικιστή με είπανε, και τώρα όλοι ομνίουν σε αυτό που είχα πει το 98. Μην μου μιλάτε για τους τραπεζίτες. Το θυμάμαι αυτό το άρθρο, είναι από τα καλύτερα που έχουν γραφτεί πολύ πριν από την εποχή τους. Πριν από την εποχή τους. Μην μου μιλάτε λοιπόν, δεν αναφέρομαι προσωπικά στο όνομα Προβόπουλος, γενικά τραπεζίτες. Είδα και την τελευταία δήλωση του κυρίου Καραμούζη. Ούτε λίγο ούτε πολύ είπε θα κάνουν τους πληστηριασμούς, για να μην τυχόν και τη γλιτώνουν οι συνεχώς που έχουν λεφτά και δεν πληρώνουν. Δεν τους ξέρει ο κύριος Καραμούζης, οι τράπεζες αυτούς δεν τους ξέρουν. Δεν έχουν καταθέσεις αυτές τις τράπεζες που δεν πληρώνουν. Γιατί δεν τους πιάνουν από το αυτοί? Παρά το φέρνει ως παράδειγμα ότι θα πάμε επί δικαίων και αδίκων για να μην μας ξεφύγουν οι άδικοι. Γιατί εκτός των άλλων ο μεγάλος πλούτος είναι σε offshore, όπως ξέρετε κύριε Κακλαμάνη. Σας ναι, αλλά ξέρετε, οι offshore, κυρία Κρυβοπούλου, ούτε σας αφορούν, ούτε τον κύριο Καψιώτη, κυρία Γιωτάκη, ούτε εμένα. Φυσικά, φυσικά, κύριε Κακλαμάνη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ, να είστε καλά. Δεν θα μπορούσε παρά να διευρυνθεί αυτή η συζήτηση όταν συζητάμε μαζί σας. Και σας
Σας προσκαλούμε για μια επόμενη φορά πολύ σύντομα. Επειδή ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί 18 με 22 Δεκεμβρίου, ναι. Αν θέλετε, αφού θα έχει τελειώσει πια η συζήτηση στις επιτροπές, ερχόμαστε να τα πούμε τότε. Έχω μερικές σημειώσεις που ακούω. Με μεγάλη χαρά. Το κύριο Σωτήρη να τις λέει. Μεγάλη σας χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Καλό σας απόγευμα, κύριε Κεκλεμένη.